Με την υπογραφή της σύμβασης για την έναρξη κατασκευής ενός σημαντικού έργου για τον Δήμο Ιωαννιτών, την πόλη και τις προοπτικές της, όπως και για τους πολίτες, ολοκληρώνει τη θητεία της η απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Το πράσινο φως του ελεγκτικού συνεδρίου στην πρόσφατη συνεδρίαση του έδωσε τη δυνατότητα στον Δήμο να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης για την ανάπλαση του Πάρκου Πυρσινέλα, που έγινε το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε στις δηλώσεις που προηγήθηκαν της υπογραφής, ο Δήμαρχος, κ. Παπαγεωργίου, πρόκειται για έργο που σχεδιάστηκε, αδειοδοτήθηκε, εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και συμβασιοποιήθηκε από την παρούσα Δημοτική Αρχή, αναγνωρίζοντας ωστόσο και τη σημασία που είχε η ολοκλήρωση των διαδικασιών από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Συμπλήρωσε δε ότι με την υπογραφή της σύμβασης ανοίγει ο δρόμος ώστε να παραδοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα ένα πάρκο αντάξιο αντίστοιχων πάρκων ευρωπαϊκών πόλεων. Σήμερα έχουμε τη χαρά να υπογράφουμε τη σύμβαση για την ανάπλαση του Πάρκου Πυρσινέλα, ένα έργο εμβληματικό, ένα έργο το οποίο έχει αναπτυξιακό πρόσημο και αποτελεί το επιστέγασμα μιας πολύ μεγάλης προσπάθειας που άρχισε από την έναρξη της θητείας της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Δεν παραγνωρίζουμε ότι αυτό, το να μπορέσουμε εμείς να ολοκληρώσουμε το έργο και να το φτάσουμε στη σημερινή ημέρα, έγινε εφικτό καθώς η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία ώστε το Πάρκο Πυρσινέλα να περάσει στην περιουσία του Δήμου. Ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή που έβαλε τέλος σε μια πολυετή περιπέτεια για το χώρο αυτό. Σήμερα λοιπόν ανοίγει μια νέα σελίδα και είμαστε χαρούμενοι που ολοκληρώνουμε τη θητεία μας με την υπογραφή αυτού του εμβληματικού, όπως είπαμε, έργου, το οποίο θα απολαμβάνουν οι επόμενες γενιές, όλοι οι κάτοικοι της περιοχής και οι επισκέπτες μας. Γιατί σκοπός του έργου είναι να παραδώσουμε και να αποδώσουμε ένα πάρκο αντάξιο αυτών που βλέπουμε στις ευρωπαϊκές πόλεις και αναρωτιόμαστε γιατί αυτοί και όχι και εμείς. Και εμείς λοιπόν το καταφέρνουμε αυτό, γιατί το Πάρκο Πυρσινέλα θα μετατραπεί σε ένα πραγματικό πνεύμονα περιβαλλοντολογικό, πολιτιστικό, αθλητικό, σε ένα χώρο αναψυχής για μικρούς και μεγάλους. Είμαστε βέβαιοι, σίγουροι ότι ο ανάδοχος θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και θα κάνει και αυτό σε έναν αγώνα δρόμο από την πλευρά του για να ολοκληρώσει το έργο στο σύντομο χρονικό πλαίσιο που θέτει το Ταμείο Ανάκαμψης. Είμαστε επίσης βέβαιοι ότι θα τα καταφέρει με την συνεργασία της νέας Δημοτικής Αρχής και θα ολοκληρωθεί το έργο. Γιατί τα έργα ανήκουν στην πόλη και στους πολίτες. Στόχος είναι αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα να αποδοθεί στους Γιαννιώτες, όπως είπαμε, αυτός ο σύγχρονος λειτουργικός πολυχώρος, όπου θα βρίσκονται σε πλήρη αρμονία η συνάθρηση του κοινού, ο πολιτισμός, η αναψυχή, το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Στα βήματα που προηγήθηκαν ώστε να συμβασιοποιηθεί το έργο, αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος Έργων Γιώργος Αρλέτος. Με την έκδοση της πρόσκλησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, σε πολύ βέβαια σύντομο χρονικό διάστημα, οριμάσαμε την πρόταση και με τίτλο «Ανάπλαση ανάδειξη Πάρκου Πυρσινέλα Δήμου Ιωαννιτών, συνολικού προϋπολογισμού 9 εκατομμυρίων περίπου». Η πρόταση περιλαμβάνει τρία υποέργα. Το πρώτο υποέργο είναι η ανάπλαση Πάρκου Πυρσινέλα. Οι προτινόμενες περιπεμβάσεις αφορούν την ανακατασκευή δύο κεντρικών εισόδων του πάρκου, τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης, τον επανασχεδιασμό των δικτύων διαδρομών, τη δημιουργία γηπέδου με χλωτάπητα και υπαίθριο γυμναστηρίου, τη δημιουργία εκπαιδευτικών κήπων, την κατασκευή πάρκων ζώων συντροφιάς, δημιουργία χώρου στάσης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων περιμετρικά της Μεγάλης Λίμνης, δημιουργία παιδικής χαράς και φυσικά παιδικής χαράς για ΑΜΕΑ. Επίσης, τη δημιουργία οργανωμένου χώρου στάσης και εστίασης, τη συντήρηση και εξοραϊσμό κτηρίων και τον αστικό εξοπλισμό. Αυτό το υποέργο έχει προϋπολογισμό περίπου στα 8 εκατομμύρια. Το δεύτερο υποέργο είναι η υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ στο Πάρκο Πυρσινέλα, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ. Και το τρίτο υποέργο ήταν οι έξυπνες εφαρμογές για την ανάπλαση ή ανάδειξη του Πάρκου Πυρσινέλα, που περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων σταθμών ανάπαυσης, προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων σταθμών πληροφόρησης, προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνης διάβασης, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έξυπνης διαχείρισης και ελέγχου άρδευσης, προμήθεια πληροφοριακού συστήματος πολιτικής προστασίας για ανίχνευση πυρκαγιάς και φυσικά σημεία σύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο το Wi-Fi. Ο πρόεδρος της αναδόχου εταιρείας, που είναι η Τεχνική Ανάπτυξη ATV, Γιώργος Μαρκογιαννάκης, σημείωσε πως η εταιρεία έχει μεγάλη εμπειρία στις αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και με δεδομένη τη ροή χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην υλοποίηση του έργου. Το που θέλουμε είναι να έχουμε σωστή χρηματοδότηση. Γιατί το τελευταίο διάστημα, των τελευταίων τριών μηνών, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν προχωράει η χρηματοδότησή του. Αυτό ευελπιστούμε να λυθεί γρήγορα για την πορεία του έργου.
Όσον αφορά το ερώτημα για την χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι εξασφαλισμένες. Υπάρχει ροή. Υπήρχε μια σημαντική δέσμευση ότι μέχρι τέλους της χρονιάς θα έπρεπε να είχαμε συμβασιοποιήσει και τα τρία υποέργα. Όπως προείπε και ο Δήμαρχος, συμβασιοποιήθηκε το πρώτο έργο που αφορά τις έξυπνες εφαρμογές πριν ένα μήνα περίπου. Σήμερα έχουμε τη χαρά να συμβασιοποιούμε το πιο σημαντικό κομμάτι που αφορά το τεχνικό σκέλος, που και αυτό θα έπρεπε να έχει συμβασιωθεί μέχρι τέλος της χρονιάς. Η ροή της χρηματοδότησης είναι άλλο ένα ζήτημα που νομίζω έχει να κάνει και με το τέλος της χρονιάς και γενικότερα με όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Η διαβεβαίωση που έχουμε και από το Υπουργείο, αλλά γενικότερα σε σχέση και με τα άλλα τα έργα του ΕΣΠΑ, του λεγόμενου τέλος πάντων του ΕΣΠΑ, δεν θα υπάρξει πρόβλημα ροής χρηματοδότησης σε έργα ενταγμένα και μάλιστα στο Ταμείο Ανάκαμψης, που θα πρέπει να έχει πολύ γρήγορους ρυθμούς απορρόφησης και εκτέλεσης φυσικά των έργων.